Με τα χέρια προσπαθούσαν τα μέλη της Καρναβαλικής Επιτροπής Ζακύνθου αλλά και απλοί πολίτες να μετακινήσουν τα παρκαρισμένα γιοταχή στην Αλεξάνδρου Ρώμα, τα οποία και εμπόδιζαν το άρμα του Καρνάβαλου να φτάσει στην πλατεία του Αγίου Μάρκου για την έναρξη του Ζακυνθινού Καρναβαλιού. Τα εμπόδια ήταν τόσο πολλά που όσοι ακολουθούσαν την καρναβαλική πομπή εγκατέλειψαν το άρμα και με μεγάλη καθυστέρηση έφτασαν με τα πόδια στην πλατεία Αγίου Μάρκου για να ξεκινήσει και επίσημα το καρναβάλι. Εγώ από τις 25 Δευτέρου, από τη Δευτέρα, έχω δώσει εγγραφό, έχω στείλει εγγραφό το οποίο αναφέρω το καθαναλυτικά το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων και την Τετάρτη το πρωί θα συνάντηση για τον Διευθυντή της Τροχέας, όπου συζητήσαμε αναλυτικά το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Κοιτάξτε, ήταν παρόν η δημοτική αστυνομία, έτσι, η οποία αποτελείται από δύο άτομα, και πιστεύω ότι θα έπρεπε να, να μας έχει υποχθήσει και η Τροχέα Ζακύνθου. Πράγμα που δεν έγινε. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Εμείς δεν είχαμε εικόνα ότι είναι παρκαρισμένο, το αναφέραμε, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση. Δεν υπήρχε και από εκεί και μετά ανταπόκριση. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από την. Από την αρχή, από τον Άγιο Λάζαρο. Το Ζακυνθινό καρναβάλι μπορεί να άρχισε επεισοδιακά, ωστόσο η συνέχεια θα είναι διαφορετική, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ζητώντας την συνεργασία των αρμόδιων φορέων αλλά και του κόσμου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Την Κυριακή 3 Μαρτίου, άλλωστε, έρχεται το Πίκολο Καρναβάλι με τους Λιλιπούτιους καρναβαλιστές να κάνουν την δική τους παρέλαση, ενώ η κορύφωση του Ζακυνθινού Καρναβαλιού θα έρθει τις επόμενες ημέρες με την Κόκκινη Νύχτα την Παρασκευή 8 Μαρτίου, τον Βενετσιάνικο Γάμο το Σάββατο 9 Μαρτίου και φυσικά την Μεγάλη Παρέλαση την Κυριακή 10 Μαρτίου με όλα τα καρναβαλικά γκρουπ.